Τα σημεία αυτά εδώ είναι καρμανιόλα, όπως όχι μόνο εδώ, αλλά και στην εκκλησία απ' έξω. Ωρα 7:30 το πρωί. Απίστευτο κυκλοφοριακό χάος στην ευρύτερη περιοχή του Άι Γιάννη Χωστού. Τρομερή. Τρομερή. Και όμως αυτή είναι η πραγματικότητα στο ύψος της γέφυρας στον Άι Γιάννη Χωστό. Όποιος έχει μέρες. Πρέπει να μπει μια κυκλική διάβαση, να μπουν στόπ, να ξέρει ο καθένας πότε μπαίνει και πότε βγαίνει. Υπάρχει κίνδυνος γενικότερα σε αυτή την περιοχή, σε αυτό το σημείο που είμαστε? Σίγουρα. Εγώ με το αυτοκίνητο έχω κοντέψει να τρακάρω δύο φορές. Εδώ γίνεται χαμός. Περνάνε από εκεί, περνάνε από εκεί. Πάμε να περάσει από εδώ. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Κάνουμε ακόμα εδώ στη μέσα ένα κυκλικό. Κάτι πρέπει να γίνει. Δεν γίνει διαφορετικά. Που έχει πάρα πολύ κίνηση. Από εκεί να έρχεσαι, σταματάς εδώ στη μέση. Βγαίνουν από εδώ, από κάτω, για να πας για τη γέφυρα πέρα. Τα τροχεία είναι συχνά στην περιοχή και με τους πεζούς που θελήσουν να διασχίσουν το σημείο όπου ενώνονται αρκετοί δρόμοι να παίζουν τη ζωή τους κορώνα γράμματα. Μας έχουν εγκαταλείψει. Μας θεωρούν παρακατιανούς. Έτσι νομίζουμε εμείς. Δεν έχουμε καθαριότητα. Δεν έχουμε πεζοδρόμια. Το φωτισμό εδώ, του τα έχουμε θέσει τα θέματα, αλλά δυστυχώς δεν έχει γίνει τίποτα. Μόνο τους ψήφους. Όταν είναι εκλογική περίοδος, τότε όλοι μας σκέφτονται, όλοι μας θυμούνται. Κανείς λοιπόν δεν ενδιαφέρεται για μας. Γίνεται χαμός εδώ το πρωί από τις 7:30 μέχρι τις 9 η ώρα, είναι το αδιαχώρητο, δεν μπορεί να περάσεις. Που μπαίνω εδώ, προσπαθώ να βρω διάφορους τρόπους διαφυγής να μην πέφτω στην κυκλοφορία πάνω. Γι' αυτό χρησιμοποιώ και το μηχανάκι πολύ. Οπότε δεν χρησιμοποιείται καθόλου το αυτοκίνητο εδώ πάνω? Όχι, όχι Παναγία, με τίποτα. Το μποτιλιάρισμα είναι το μεγάλο αγκάθι στην περιοχή, με τον όγκο των οχημάτων να είναι ακόμη μεγαλύτερος σε ώρες αιχμής. Με τις τελευταίες διανοίξεις που έχουν γίνει, βλέπετε ότι ο δρόμος έχει βαρεθεί με πάρα πολύ κίνηση, οπότε εννοείται ότι υπάρχει πρόβλημα. Πιστεύω και εκτιμώ ότι θα καλέσει διανοίξεις, αλλά πρέπει να δίνονται όμως να υπάρχει μέρημνα, γιατί θα κάνουμε όλο τον όγκο των οχημάτων που καταλήγουν εδώ. Βλέπετε σε καθημερινή βάση, ειδικά τις ώρες αιχμής. Πρωινές, γύρω από τις 7 και μετά, εδώ γίνεται αδιαχώρητο. Μεγάλη είναι η ταλαιπωρία και των εργαζομένων σε εκατοντάδες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή. Για τριτοκοσμικές καταστάσεις κάνει λόγο ο Μανώλης Κουμαντάκης. Εκεί υπάρχει μια τριτοκοσμική κατάσταση. Μια κατάσταση που δυστυχώς επί πολλά χρόνια, δεκαετίες τώρα, δεν μπορεί να δοθεί μια λύση. Μεγάλες καθυστερήσεις. Μεγάλες. Μπορεί να χρειάζεται και μισή ώρα. Πρέπει να δοθεί μια λύση. Και πριν τη γέφυρα, εκεί που αυτή τη στιγμή σας είπα ότι υπάρχει αυτή η μελέτη, αλλά πρέπει να δει και το θέμα της περιφέρειας, που αφορά μετά τη γέφυρα. Ζητούμενο παραμένει η κατασκευή κυκλικών κόμβων ή άλλων παρεμβάσεων, με τους δημότες να τονίζουν την ανάγκη δρομολόγησης έργων.